Σκοπό την ενημέρωση των εμπλεκομένων είχε η σημερινή εκδήλωση που πραγματοποίησε το τεχνικό επιμελητήριο Λάρισας. Συγκεκριμένα στην εκδήλωση αναλύθηκε ο νόμος 4014 περί αυθαιρέτων και μεταβιβάσεων ακινήτων. Την ενημέρωση εισηγήθηκε ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου Λάρισας, Ντίνος Διαμάντος. Δημιουργήσαμε μία βάση πληροφοριών εδώ στο τεχνικό επιμελητήριο στο τμήμα μας για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και τους μηχανικούς αλλά και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους, συμβουλογράφους, δικηγόρους αλλά και τους ίδιους τους πολίτες. Στα πλαίσια αυτά είχαμε σήμερα την ενημερωτική εκδήλωση η οποία χαρακτηρίστηκε από μία μαζικότητα και ενδιαφέρον. Αυτό δείχνει, αν θέλετε, και το εγχείρημα του νόμου ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως είχαμε επισημάνει, αλλά οφείλω να πω ότι υπάρχει και μια διάχυτη εντύπωση ότι σκοτεινά σημεία, γκρίζες ζώνες που θέλουν απαντήσεις για να αντιμετωπίσουμε όλες τις περιπτώσεις, οφείλει το Υπουργείο να τρέξει και να καλύψει τα ερωτήματα. Μαζέψαμε πολλά ερωτήματα τα οποία προφανώς δεν μπορούσαμε να τα απαντήσουμε εμείς εδώ και μέσα στη βδομάδα θα διευκολύνουμε τους συναδέλφους απαντώντας, έχοντας τις απαντήσεις από την Αθήνα, από το ΙΠΕΚΑ και από το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο πάνω στα ερωτήματα αυτά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Λάρισας παρουσία πλήθους κόσμου. Ωστόσο, εκτός από τους μηχανικούς, οι οποίοι είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, την ενημέρωση παρακολούθησαν τόσο άτομα από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Λάρισας, όσο και από το Δικηγορικό, εφόσον βρίσκονται σε αποδοτική συνεργασία με το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας.